Πέρασε ο Τσάβες το σουτ, διαγώνιο στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Αντρέ Τσάβες. Δεύτερο μέρος πανέμβαση του Παναθηναϊκού μετά το γκολ που είχε πετύχει στον ντεμπούτο του κόντρα στον Πλατανιά. Στο πρωτάθλημα μπαίνοντας στους αλλαγή τότε στο μάτς. Αφού πρώτα πήγε στο 1 εναντίον ενός και κέρδισε την κόντρα απέναντι στον Μάρκο Γιωβάνοβιτς εδώ. Δεν σκέφτηκε καν να γυρίσει για τον Μουνιέ που έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Είχε εμπιστοσύνη στο πόδι του, έχει πολύ δυνατό σουτ. Τσάβες το έκανε. Μουνιέ. Πάσα για τον Λουσιάνο, πάτησε ωραία για τον Τσάβες. Έχει χώρο για τον σούτο. Τσάβες το έκανε, οπότε βρίσκει την ευκαιρία, σουτάρει. Ακόμα και αν είναι μακριά την περιοχή, εδώ κέρδισε το κόρνερ. Περόν έχει πάει στο δεύτερο δοκάρι. Είναι ο πιο επικίνδυνος από τους παίχτες ΑΕΛ στις στατικές φάσεις. Δεν είναι καλή εκτέλεση του Λουσιάνο, αλλά κακή η έξοδος του Διούδη. Πάσα του Χατζηγιοβάνη για τον Γιώχανσον. Αυτός για τον Μουνιέ. Βγήκε πολύ γρήγορα ο Μπόζοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 2-0 στο 61. Τώρα θα εκτελέσει ο Γουάλας. Απευθείας στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 1-1. Κέρδισε ο Σιλά και γύρισε ωραία και έβγαλε για τον Λουσιάνο. Και τώρα βγαίνουν 4 παίχτες του Παναθηναϊκού απέναντι σε 2. Χίλιεμαρκ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το πλασέ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μπόζοβιτς. Σέντρα από τον Περόνε, σέντρα σου, την μπάλα βρήκε. Πρέπει να βρει και λίγο το δοκάρι αν πρόλαβα να δω καλά. Δεύτερο δοκάρι για τη Λάρισα μετά το φάουλ του Γουάλας. Βγαίνει στην πλάτη το Χίλιεμαρκ. Καλή προσπάθεια από τον Μολίνς. Συνεργασία ανάμεσα στους δύο Σουηδούς στο σουτ με τα πόδια ο Μπόζοβιτς. Διαφάνιες. Πάσα για τον Χατζηγιοβάνη. Κανείς μες στην περιοχή όμως. Τώρα μπαίνει ο Μολίνς. Κρατάει ο Χατζηγιοβάνης, πέφτει στο έδαφος, το σούτ την μπάλα στο δοκάρι από τον Μολίνς, ζητάει πέναλτι ο Πιτσιρικάς. Εδώ και πάλι, όταν παίρνει την μπάλα ο Χατζηγιοβάνης, δεν υπάρχει κανείς στην περιοχή, γι' αυτό και πάει στην τρίπλα. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Φάρκας πάνω στον Χατζηγιοβάνη. Εδώ τον βρίσκει στο πόδι, ο Μολίνς σουτάρει, πλάγια για τον Μολίνς. Ξανά για τον Χίλιεμαρκ, Μολίνς με στην περιοχή, το σουτ στα δίχτυα. Εδώ τελειώνει το μάτς, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την αλλαγή του Μαρίνου Ζουνίδη, τον Μολίνς να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 2-0. Και πάλι είπαμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του Όσκαρ Χίλιεμαρκ, τον Παναθηναϊκό στην κυκλοφορία. Πρώην χαφ της Σαϊνκόφερ και της Παλέρμο, έχει δώσει άλλη οντότητα στην αισία γραμμή. Το έχω πει ότι αυτή τη στιγμή.